Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μας. Όπως αναφέραμε και σε ένα από τα προηγούμενα βίντεό μας, τα πιο βασικά στοιχεία στην εμφάνιση ενός χορευτή είναι το μακιγιάζ, το κουστούμι και ένα πολύ καλό χτένισμα. Αφού λοιπόν σας δείξαμε ένα χορευτικό μακιγιάζ, σήμερα θα σας δείξουμε και ένα τέτοιο χτένισμα. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Αντωνία Κοκκάν, που εκτός από μαθήτρια και χορεύτρια στη σχολή μας, είναι και εκείνη που δημιουργεί τα εντυπωσιακά χτενίσματα των μαθητών μας. Γεια σας! Τι πρέπει να προσέξουμε για να έχουμε ένα άρτιο αγωνιστικό χτένισμα? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέχουμε σε ένα αγωνιστικό χτένισμα είναι κυρίως να μην αναφέρεται ο χορευτής της κινήσης. Οπότε επιλέγουμε χτενίσματα κυρίως επιβλητικά, αυστηρά και τραβηγμένα προς τα πίσω. Επιπλέον, για να είναι τα μαλλιά σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια, χρησιμοποιούμε μεγάλη ποσότητα ζελέ και λακ, κάτι επίπονο για το χορευτή, αλλά αποτελεσματικό. Σε όλα τα αγωνιστικά χτενίσματα χρησιμοποιούμε την ειδική χτένα από τη Love Dance Boutique. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα κλασικό χτένισμα, χρήστα στη μέση και κότσο χαμηλό. Ας ξεκινήσουμε! Μπορούμε να τοποθετήσουμε διάφορα αξεσουάρ όπως στράς, μοτίβ ή κορδέλι. Προσέξτε όμως, σε μια αγωνιστική ομάδα πρέπει να υπάρχει ομοιότητα σε όλα τα μέλη της. Αυτό ήταν το χτένισμά μας. Ελπίζουμε το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο και να σας άρεσε. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Εντυπωσιακά χτενίσματα στο μαθητό μας. Ελπίζουμε το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο και να το αποφάσετε.